Σε λειτουργία τίθεται ο προσωπικός γιατρός, καθώς ενεργοποιήθηκε το σύστημα των ηλεκτρονικών ραντεβού. Πρόκειται για μια διαδικασία εύκολη και γνώριμη για τους πολίτες, καθώς με τον ίδιο τρόπο έκλεισαν το ραντεβού τους για εμβολιασμό κατά της COVID-19. Το πρώτο ραντεβού θα έχει διάρκεια 30 λεπτών και θα συνδυαστεί με ένα πακέτο δωρεάν εξετάσεων για να ξεκινήσει να γράφεται ο ιατρικός φάκελος. Η διάρκεια των επόμενων ραντεβού θα είναι 15 λεπτά. Υποχρέωση όλων των προσωπικών γιατρών είναι να επικοινωνήσουν με τους εγγεγραμμένους πολίτες για να συμπληρώσουν τον ιατρικό τους φάκελο, ακόμη και σε περίπτωση που δεν προσέλθουν για ραντεβού. Δεν ασχολούμαι καν με γιατρούς και αυτά. Αν χρειαστείτε κάποια ιατρική εξέταση, τι θα κάνετε? Θα πάω στο νοσοκομείο. Πάλι νοοτροπία. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Δεν έχω προλάβει να ασχοληθώ. Ό,τι χρειάζομαι το πάω ιδιωτικά και τη δημόσια δεν βρίσκω άκρη έτσι κι αλλιώς. Και πριν κάποια χρόνια που είχε γίνει η διαδικασία, δεν είχαμε προλάβει να γραφτούμε στον γιατρό και μετά είπαν ότι δεν χρειάζεται. Οπότε δεν ξέρω αν θα σπαταλήσω τον χρόνο μου γι' αυτό. Στα Χανιά, οι ιατροί που έχουν δείξει ενδιαφέρον είναι ελάχιστοι σε σχέση με τους ενδιαφερόμενους πολίτες. Δεν υπάρχουν αρκετοί γιατροί, παιδιά. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Τώρα περιμένουμε να δούμε. Λογικά θα ανοίξουν και άλλοι γιατροί, οπότε οι φαρμακοποί μπαίνουμε κάθε κάμποση ώρα και προσπαθούμε να δούμε αν βρούμε κάποιο ραντεβού για τους πελάτες μας. Αν κρίνω από το δικό μου το φαρμακείο, έχω γράψει γύρω στους 120 ανθρώπους και έχω σε αναμονή 15. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Υγείας προχώρησε στην ένταξη στο θεσμό του προσωπικού γιατρού, πέρα από παθολόγους και γενικούς ιατρούς όλων των παθολογικών ειδικοτήτων από τις αρχές Οκτωβρίου. Όλες και όλοι ενδιαφέρονται να γραφτούν στον οικογενειακό τους γιατρό, γιατί είναι μια διαδικασία η οποία θα τους επωφελήσει όλους. Δηλαδή και οικονομικά τους επωφελήσει, γιατί θα γράφουν δωρεάν τα φάρμακά τους, θα εξετάζονται δωρεάν. Στην τελική το πληρώνουν από την ασφαλειά τους. Αυτό οπότε έπρεπε να γίνει. Όσοι εγγραφούν θα έχουν προτεραιότητα από την 1η Ιανουαρίου του 2023 κατά τον προγραμματισμό των επισκέψεών τους στα τακτικά εξωτερικά ιατρία, σε δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Να σημειωθεί ότι οι πολίτες εγγράφονται με ελεύθερη επιλογή σε προσωπικό ιατρό μέσω της πλατφόρμας εγγραφής e-health.gov.gr.